κάθε χρόνο έτσι και φέτος, παραμονή 15 Αυγούστου, βρισκόμαστε σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, στο εξουκλήνιση της Παναγίας μας, για να την τιμήσουμε. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε όλους τους γιορτάζοντες. Κύριε Πρόεδρε, πότε να ευχηθώ σε εσάς χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Είναι μια μέρα που είναι, πιστεύω, η μήτρα της θυσίας μας και σίγουρα όλη η Ελλάδα σήμερα και πανηγυρίζει και εύχεται οι μέρες, οι υπόλοιπες που έρχονται, που πραγματικά σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Ευχόμαστε σε αυτούς καλό ξεπέρασμα, γιατί βλέπω ότι οι πυρκαγιές είναι κάτι πάρα πολύ κακό και εύχομαι όλα να λήξουν ήρεμα, και από ό,τι βλέπω θα λήξουν ήρεμα. Χρόνια πολλά για την αυριανή μέρα και εύχομαι σε όλη την κοινωνία και ειδικά στους συμπατριώτες μου χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ευχές, Μαρία, χρόνια πολλά, ξέρω γιορτάζεις εσύ, χρόνια σε πολλά σε όλο τον κόσμο, υπάρχει κατάληξη, υπάρχει μεγάλη κοσμοσυρωή, η οποία συνεχιστεί για 2-4 ώρες ακόμα. Αύριο βέβαια θα είναι στο Ζενή. Σήμερα είναι πιο γρήγορα τα πράγματα. Πιστεύουμε σήμερα, έχει τα λεμίθια, τις κουμάδες. Καλούμε όλο τον κόσμο που μπορεί να μας επισκέπτεται και να απολαμβάνει αυτό το όμορφο τοπίο. Η φύση που είναι ανεπανάληπτη. Με τα δέντρα, με το ίδιο βασίλεμα, με το πολύ πράσινο. Είναι πολύ απαραίτητα. Πάει ψωμί Ανδονία για τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε, να πούμε τα τι ακριβώς σερβίρουμε εδώ, νηστίσιμα. Αυτά έχουν λάδι, αυτά είναι τα νηστίσιμα αλάδο. Άι και με χωρίς λάδι, αλάδοτα. Αυτά είναι λεμονάδα, αυτά είναι κοκκινίστα. Ο κόσμος τι προτιμά. Συνήθως τα κοκκινίστα. Κοκκινίστα, ποιο νόστιμα. Αυτά είναι ντόπια ή είναι απλά ελληνικά. Δεν έχει. Παπά όμως έχει. Φασόλια. Έχει, αλλά τόση ποσότητα δεν μπορούμε να βρούμε. Ναι, βέβαια, τόση ποσότητα, βέβαια. Πού είναι οι γυναίκες τώρα, βέβαια, κάψουν οι γυναίκες. Το μαγειρεύετε στο φούρνο, πώς το μαγειρεύετε. Στο ξύλινο φούρνο. Στο ξύλινο φούρνο. Μέλη συνταγή. Για να πούμε και την... Ωραία, λοιπόν. Ο μάγειρας θα μιλήσει, μία από τον Βασίλη. Ο μάγειρας, είπα. Μας πει πώς θα έχει φτιάξει. Μία από πώς θα το φρέσκα, κοκκινιστά και λεμονάδα. Κοκκινιστά πώς, με φρέσκες ντομάτες, με σάλτσα. Φρέσκες ντομάτες και σάλτσα μέχρι. Και σάλτσα. Και το μυστικό επιτυχίες για να είναι μαλακά τα ρεβίθια ποιο είναι. Στο φούρνο. Στο φούρνο. Πόσες ώρες περίπου. Στο φούρνο. Αρκετές ώρες. 5 ώρες. 5 ώρες. Εμβόλικη αγάπη. Έτσι, σωστό. Έτσι. Και πόσα ρεβίθια περίπου που μαγειρέψατε, πόσα κιλά. 50 κιλά. Γυναίκες εν δράση. Έλα, παραγιά μου χωρά. Κύριε Βαρθία, μία βαθιώνεις. Έλα, σε δω. Έλα, μου. Δύο ευρές. Εδώ. Καλά, είστε από κάτω, από κάτω. Θα το πάρεις άλλο ένα. Κύριε Βαρθία. Του χρόνου. Άρη, Μαρία. Μαρία. Έχεις δίκιο, μπράβο. Μετά τα ρεβίθια και λίγο
και λίγο γλυκό, λίγους λουκουμάδες, παντροπαράδοτους, έτσι κύριε Παθήνα. Για πες. Οι κυρίες είναι οι μαστόλες. Και εσείς είσαι του μελιού. Εγώ ναι. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα και κυρία Βαγγελή που ζυμώσατε. Ναι, βέβαια. Πώς φτιάξαμε τους λουκουμάδες, τα ζύμη. Λοιπόν, τους λουκουμάδες φτιάξαμε 20 κιλά ζυμάρι. Και κύριε Κατερίνα. Α, με προζύμι. Με προζύμι. Με τι αλεύρι είναι οι λουκουμάδες. Φαρινάτε. Φαρινάτε, είναι πιο αφράτη. Καλύτερα. Βάλαμε λίγο λάδι μέσα, πορτοκάλι, λίγο ζάχαρη. Και ούζο. Ωραία. Γι' αυτό μυρίζουμε, όπως που μυρίζουμε. Το έχουμε τάμα, το κάνουμε κάθε χρόνο. Α, κάθε χρόνια. Α, για πείτε για το τάμα. Μας έκαμε... Ναι. Να, η αδερφή μου ήταν άρρωστη και την έκανε καλά η Παναγιά. Και το τάξαμε. Θα ακούσουμε λοιπόν το τάμα. Πρόβλημα υγείας και... Ένα πρόβλημα υγείας, 15 Αυγούστου. Σε είπα. Είχα κάνει γάμα και από τότε όσοι το συνεχίζουμε. Μπράβο, μπράβο. Και εδώ οι κοφιλιές. Ωραία, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Άσε καλά, βοήθεια. Βοήθεια. Εδώ είναι... Να τελειώσει το λουκουμάδι. Λοιπόν, είναι ωραίο, πολύ σημαντικό στο χωριό να κρατάμε τα έθιμα, τα παραδοσιακά, το πανηγύρι. Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία του πανηγυριού, της εκκλησίας συγκεκριμένης. Λοιπόν, η Παναγιά λέγεται Παναγιά Σκύλος, τι είναι. Από ένα σκύλο που είναι μέσα στο ναό, τον είδατε. Το πανηγύρι νομίζω ότι πρέπει να είναι από πριν από πολλά χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι εγώ. Όταν ήμουν από την ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, ιδιαίτερα σε αυτούς που γιορτάζουμε και να πω ότι αύριο έχουμε το μεγάλο πανηγύρι της Παναγιάς, της Τηλωτής, όπως είναι το πονήμιο εδώ και καλούμε όλους οι πατριώτες μας να έρθουν να τιμήσουν και το πανηγύρι και την Εκκλησία και την Παναγιά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο. Το πανηγύρι μας θεωρείται πλέον από τα καλύτερα της ΚΟ και καλούμε όλο τον κόσμο αύριο να έρθει να προσκυνήσει. Χρόνια πολλά.